συγκεκριμένες περιπτώσεις, τα συγκεκριμένα εγκλήματα είναι δυστυχώς προδιαγεγραμμένοι. Ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος μετεπιτάσεως λέει ότι το συγκεκριμένο περιστατικό ήταν ένα τραγικό δυστύχημα. Αυτή τη στιγμή δεν τον ενδιαφέρει το γεγονός ότι οδηγείται στη φυλακή. Τον ενδιαφέρει ότι χάθηκε άδικα η σύντροφός του, πενθεί γι' αυτό, είναι σε τραγική κατάσταση. Δυστυχώς δεν μπορεί να γυρίσει το χρόνο πίσω. Αν μπορούσε να γυρίσει το χρόνο πίσω, ο ίδιος λέει ότι δεν θα αγόραζε ποτέ το όπλο και προσπάθησε πάρα πολύ να επανορθώσει, δεν μπορούσε να επανορθώσει γιατί ήταν δυστυχώς η μοιραία σφαίρα έπληξε το κορίτσι ακαριαία, ήταν ακαριαίος μάλλον ο θάνατος. Όμως προσπάθησε να πάρει τηλέφωνο το ΕΚΑΒ, να ζητήσει να σώσουν την κοπέλα, ήταν εκεί και παραδόθηκε στις αρχές, ήταν ο ίδιος ο οποίος ειδοποίησε τις αρχές. Δεν μπορεί παρά να εκφράσει την συγγνώμη του στην οικογένεια της κοπέλας και να σας πει σε όλους ότι αν μπορούσε να γυρίσει το χρόνο πίσω τα πράγματα θα ήταν τελείως διαφορετικά. Όλα αυτά που ακούστηκαν περί έντασης, καυγά εκείνο το πρωί, ο ίδιος τι ισχυρίζεται, κυρία Σομαρά? Δεν υπάρχει κανένας που να αναφέρει καυγά ή περιστατικό που να σχετίζεται με οποιαδήποτε διαφωνία εκείνο το πρωί. Τον αντίον, υπάρχουν μάρτυρες που λένε ότι ήταν πολύ αγαπημένο ζευγάρι. Καυγάδιζαν όπως όλα τα φυσιολογικά ζευγάρια, χωρίς ποτέ να υπάρξει όμως περιστατικό βίας. Ποτέ δεν υπήρξε περιστατικό βίας. Το όπλο γιατί το είχε, σε κάποιο λόγο? Το όπλο το είχε αγοράσει πριν από μία εβδομάδα. Δεν ήξερε να το χρησιμοποιεί. Θεωρούσε όμως, όταν αστειευόμενο το έστρεψε στην κοπέλα, ότι είχε ασφάλεια. Δεν θεωρούσε ποτέ δηλαδή ότι υπήρχε κίνδυνος για το όπλο, ήταν άμαθος. Μάλιστα. Πλέον πού βρισκόμαστε? Ποια είναι η κατηγορία που αντιμετωπίζει και τι έγινε σήμερα? Σήμερα κρίθηκε προφυλακιστέως. Θα αναμένουμε να ολοκληρωθεί η δικογραφία, αναμένουμε ιατροδικαστική έκθεση, τοξικολογικές εξετάσεις και κάποιους επιπλέον μάρτυρες που θα ζητήσουμε και ως υπεράσπιση να προσέλθουν να καταθέσουν σε σχέση με τα πραγματικά περιστατικά που επικαλείται ο κατηγορούμενος. Θέλω να σας πω ότι το μέλημα του κατηγορουμένου είναι πραγματικά το πώς θα γυρίσει η σωρός της κοπέλας στους δικούς της στη Ρουμανία, διότι πρόκειται για μια πολύ φτωχή οικογένεια και ο ίδιος, γνωρίζοντας την οικογένεια, αφού είχε επικοινωνήσει και είχαν σκοπό να παντρευτούν αυτοί οι δύο άνθρωποι, είναι βαθύτατα συντετριμμένος.